Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 30η παράγραφον, λάμδα, 30η παράγραφον, της 17ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου, που αναφέρεται πάντοτε εις το Πνεύμα το Άγιο. Ήδη σας έχω πει ότι αναδυφά ο Άγιος Κυρίλλος την Αγία Γραφή πολύ γρήγορα για να πάρει μαρτυρίες της παρουσίας και της δράσεως του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια οι μαρτυρίες αυτές, όπως ο ίδιος λέγει, είναι πάμπολες, και όπως λέγει τώρα εις την 30η παράγραφο σε σχέση με την Καινή Διαθήκη, εντάφθα δε του λόγου γενόμενος, συγγνώμηνε το παρά της ημετέρας αγάπης, μάλλον δε παρά του ενικούντος εν Παύλο Πνεύματος, ημι δυναίμην τα πάντα διελθύν ασθενίαστε της εμείς ένεκεν και του κόπου των ακουόντων ημών. Θα ήθελα, λέγει, να σας ζητήσω συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από την αγάπη τη δική σας. Μάλλον να ζητήσω συγγνώμη από το Πνεύμα το Άγιον που ενικούσε εις τον Παύλον, διότι δεν θα μπορούσα να αναφερθώ σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που ο ίδιος αναφέρει για το Πνεύμα το Άγιον, τόσο ένεκα της δικής μου αδυναμίας όμως χρονικής, θα μας το πει λίγο πιο κάτω, όσο και του δικού σας κόπου να με ακούσετε. Και να φανταστείτε, αγαπητοί μου, αυτό τώρα, αυτή την περικοπή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι η 16η περικοπή από την αρχή της κατηχήσεως. Εκείνος, και ακόμη μπορεί να κάνουμε ένα δυο, δεν ξέρω πόσο θα δώσω ο Θεός, τρία, δεν ξέρω, για αυτή την κατήχηση, ο Άγιος Κύριλλος την έκανε μια και έξω. Και βέβαια, όπως σας έλεγα άλλοτε, οι κατηχούμενοι είχαν μια προπαιδεία. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να κατανοούν εκείνα τα οποία τους λέγει με κάποιον σχετικά συμπυκνωμένο τρόπο. Γιατί εμείς τι κάνουμε εδώ, αναλύουμε. Όμως, ήταν όλη αυτή η ύλη που είχε να τους πει, και ήταν πολύ φυσικό αυτοί να κουραστούν. Βέβαια δεν ακολουθούσε, φαίνεται, ο Άγιος Κύριλλος τη μέθοδο τη δική μας, όχι τη δική μου, αλλά αυτή που σύγχρονα έχουμε, των ολίγων λεπτών. Κι άλλοτε σας έλεγα το κήρυγμα, δυστυχώς κάποτε ήταν μισή ώρα, το λειτουργικό κήρυγμα. Τι λέγω, πόσο μίλησε ο Απόστολος Παύλος στην Τροάδα, μια νύχτα ολόκληρη μιλούσε. Εκεί που συνέβη εκείνο το περιστατικό, που ο εύτυχος ένας νεαρός, ένα νεαρό παιδί, ίσως εύτυχος να ήταν, κάθισε στο παράθυρο του τριωρόφου σπιτιού, τον πήρε ο ύπνος και έπεσε κάτω. Και εφωνεύθη και τον ανέστησε ο Παύλος. Όλη νύχτα μιλούσε εκεί ο Παύλος. Αλλά το κήρυγμα σιγά σιγά ελιγόστευε τον χρόνο του, για να φτάσει στην εποχή μας, να γίνει από μισή ώρα λειτουργικό κήρυγμα, 20 λεπτά, 15 λεπτά, μέχρι πρότινος ήταν 15 λεπτά, μετά έφτασε στα 10 λεπτά, και όπως ακούω στην Αθήνα τα κηρύγματα να γίνονται γύρω στα 7 λεπτά. Εάν λοιπόν ο Λόγος του Θεού τόσο τσιγκούνικα προσφέρεται, πέστε μου, πώς είναι δυνατόν ποτέ αυτός ο λαός να κατηχηθεί? Και λέμε ότι ο λαός μας είναι ακατάρτιστος. Μα γιατί ακριβώς δεν ακούγεται ο Λόγος του Θεού? Πρέπει δηλαδή ο λαός να καταρτιστεί, και χρειάζεται χρόνος. Είπα, εμείς δεν το τηρούμε αυτό. Αν άκουγαν κάποιοι ότι σας ομιλώ δύο ώρες, ή μια ώρα απορίες και μια ώρα
ο Άγιος Κύριλλος, θα ήρχονταν να με δίνουμε. Το επιχείρημα, ο κόσμος λέει είναι κουρασμένος και δεν πρέπει να τον κουράζουμε περισσότερο. Έχουμε λοιπόν ένα μίνι λόγου Θεού, όπως και τίνομαι να έχουμε μία μίνι Θεία Λειτουργία. Το επιχείρημα, θα το πω για δεύτερη φορά, είναι, λέγει, οι άνθρωποι σήμερα κουρασμένοι να χοροπηδούν όλη νύχτα στους χορούς, εκεί, στους τρελούς χορούς αυτούς, τους παράξενους χορούς, που κανείς άμα ήταν λίγο ηλικιωμένος και χόρευε τη jazz μουσική, θα πάθαινε συγκοπή από τα χοροπηδήματα. Εκεί δεν κουράζονται και θα εκουράζονται να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Η κούραση είναι στα αυτιά της ψυχής, όχι στα αυτιά τούτα τα σωματικά, της ψυχής. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να ακούν. Έγινε, το προφητεύει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα του Θεού του Απόστολου Παύλου θα γίνουν, λέει, βαριά η ακοή των ανθρώπων. Το λέει και παλαιός προφήτης αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν θέλουν να ακούν. Και μάλιστα δεν θέλουν να ακούν τους υγιένοντας λόγους. Ποιος είναι ο υγιής λόγος? Ο ορθόδοξος, ο σωστός. Και τότε, αφού θα αποβάλουν, γιατί βαρύνονται, γιατί έγινε χοντρή η ακοή, η πνευματική ακοή, η αίσθηση, η πνευματική αίσθηση της ακοής, τότε θα στραφούν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, οι άνθρωποι στο να ακούν γραώδεις μύθους, γραώδεις, θα το πω έτσι, γριίστικους, δηλαδή τα παραμύθια που λένε οι γριές, και έχει υποτιμητικό χαρακτήρα. Δεν είναι τα παραμύθια που θα πει ένα παραμύθι που θα πει μια γιαγιά στο εγγονάκι της, αλλά είναι τα παραμύθια των διαφόρων θεωριών περί εκείνου και περί εκείνου και περί εκείνου, που εκεί οι άνθρωποι δεν κουράζονται να τα ακούν. Γιατί αυτά όλα τα παραμύθια, οι γραώδεις μύθοι, κνήθουσι κατά των Απόστολων Παύλων τα αυτιά, κνήθω, το κνημεΐτα, γαργαλούν την ακοή, την πνευματική ακοή. Δηλαδή τι θα πει γαργαλούν? Ευχαριστούν. Ενώ ο υγιής λόγος δεν ευχαριστεί, γιατί διεστράφει η ψυχή. Εδώ όμως, πόση ώρα θα πρέπει να μιλούσε ο Άγιος Κύριλλος? Και εδώ που τα λέμε, ενώ τους λέγει με συγχωρείτε, ή μάλλον να με συγχωρεί, λέει, το πνεύμα του το Άγιο που είναι στον Παύλον, που ίσως είναι πολύ ο κόπος σας, όμως αγαπητοί μου, έχει κι άλλα να πει, θα το ειδείτε ώσπου να τελειώσει, έχει κι άλλα να πει. Το είπε αυτό, ίσως σαν ένα σταθμός να δικαιολογήσει μια κατάσταση. Βλέπει όμως τους ακροατάς του να αγαπούν, να θέλουν να ακούσουν. Εσείς πώς κάθεστε τώρα 2 ώρες σε αυτές τις καρέκλες και ακούτε? Πώς κάθεστε? Δεν με δείρατε, ούτε βγήκατε έξω να με κακολογήσετε. Γιατί? Γιατί δεν θέλετε να σας γαργαλούν τα αυτιά οι γραώδεις μύθοι, ο υγιής λόγος. Είναι σπουδαίο αυτό, πολύ σπουδαίο. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος θεωρεί αυτό το κατάντημα, το θεωρεί σαν μια κατάσταση των εσχάτων. Των εσχάτων, προσέξτε, είναι ένα από τα πολλά πολλά σημάδια των εσχάτων. Βλέπω, Φερρυππίν, δείτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, 1000 τρελά πράγματα μπορεί να βάλουν, 1000 ανόητα πράγματα να βάζουν. Και άμα τους πείτε να βάλουν μισή ώρα Λόγο Θεού, τι λέει το πρόγραμμα, δεν αντέχει. Αντέχει να ακούγονται τα ανόητα και δεν αντέχει να ακουστεί ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, πότε γαραυτού καταξίαν διηγήσομαι τα σεκ της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος εν ονόματι Χριστού θαυμασίας πράξης. Δηλαδή κάποτε, ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία, αυτό θέλει να πει, ώστε να μπορέσω να περιγράψω όλα αυτά τα θαυμάσια του Παύλου, που είναι κινούμενα, γιατί αυτό το θέμα του, κινούμενα από το Πνεύμα το Άγιο. Και κάνει μια πάρα πολύ σύντομη, έτσι, αναδρομή
στο βιβλίο των πράξεων, τα σεν Κύπρο επί ελίμα του μάγου και τα σεν Λίστρις, συγγνώμη, ναι, και τα σεν Λίστρις, τότε που έγινε στα Λίστρα εκείνη και το θαύμα εκείνου του χολού που ήρθαν οι υδρολάτρες να θυσιάσουν εις τον Παύλο και να τους, τους εξέλαβαν ως θεούς, να θυσιάσουν μπροστά τους στον Παύλο και στον Βαρνάβα. Επί της του χολού θεραπείας, τα σεν Κυλικία και Φρυγία και Γαλατία και Μυσία και Μακεδονία, ή τα εν Φιλίππης το κήρυγμα λέγω και του πειθώνος εν ονόματι Χριστού, την απέλαση που έδειξε το διάβολο, το πνεύμα πείθωνος, και την εν νυκτή μετά των σεισμών του δεσμοφύλακος διαβαπτίσματος πανική σωτηρίαν, το περιστατικό της των Φιλίππων. Αυτά που λέγω σύντομα προϋποθέτει ότι οι ακροατές του εγνώρισαν τις πράξεις. Προϋποθέτω και εγώ ότι γνωρίζετε τις πράξεις μελετώντας την Γραφή. Ή τα εν Θεσσαλονίκη και την εν μέσης Αθηναίης εν αρίο πάγο δημιγορίαν, ή τα σεν Κορίνθο διδασκαλίας και εν Αχαΐα πάση. Πότε θα μου δοθεί ευκαιρία, λέγει, αυτά όλα σας τα πω, και εύχεται να του δοθεί η ευκαιρία ώστε άξια να αναπτύξει αυτά τα θαυμάσια σημεία του Λόγου του Θεού που είπα, σας είπα, αναφέρονται στο Πνεύμα του Άγιου. Πώς δε καταξίαν διηγήσομε, συνεχίζει, τα σεν Εφέσο δια Παύλου γενωμένας υπό του Αγίου Πνεύματος ενεργίας, πώς δε καταξίαν να διηγηθώ εκείνα που συνέβησαν από τον Παύλο στην Έφεσο και που δεν ήταν παρά η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, όπερ αγνοούντες μεν οι αυτόθιοι πρώτερον επέγνωσαν δια της του Παύλου διδασκαλίας, επιθέντος δια αυτής τας χείρας του Παύλου και ελθόντος του Αγίου Πνεύματος επ' αυτούς ελάνουν γλώσσες και προεφύτευον. Είναι η περίπτωση σε εκείνο τον Οσί 12, τον Οσί 12, Οσί περίπου 12, 12 ανδρών, εκείνον των περίπου 12 ανδρών που έφτασαν στην Έφεσο και είπαν ότι είχαν ερωτήθηκαν αν ευαπτίστησαν και είπαν ναι. Λέει, πήρατε πνευμάγιον, λέει ο Παύλος, τι είναι αυτό? Δεν εγνώριζαν καν τι είναι το Πνεύμα το Άγιον. Τότε, λέγει, τι βάπτισμα δεχθήκατε? Είχαν δεχθεί το βάπτισμα του Ιωάννου στον Ιορδάνη ποταμό. Και τότε, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος απέθεσε τα χέρια του επάνω σε αυτούς τους οσί 12, στους περίπου 12, και άρχισαν, πήραν το Πνεύμα του Θεού και άρχισαν να λαλούν γλώσσες και να προφητεύουν. Ό,τι δηλαδή έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Όλο αυτό τι ήταν? Ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που πρώτα δεν εγνώριζαν τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το ξέρετε, αγαπητοί, ότι οι πιο πολλοί χριστιανοί μας δεν ξέρουν καν τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Καν δεν το γνωρίζουν. Το σάφτητε ειν επ' αυτό χάρις πνευματική. Τόση, λέει, ήταν η χάρις εις τον Παύλον, ως μη μόνον απτόμενον ιάστε, όχι μόνο να θεραπεύει όταν ακουμπά, αλλά γάρ και τα από του χρωτός αυτού αποφερόμενα σουδάρια και σημικύνθια θεραπεύειν τας νόσους και απελάβνειν τα πονηρά πνεύματα, ήδη δε και τους τα περίεργα πράξαντας συνενέγκαντας τας βίβλους κατακαίειν επί πάντων. Ήταν, λέει, τόση δύναμης ώστε να θαυματουργεί ακόμη με τα μαντήλια και με τις ποδιές του ο Παύλος να γίνονται θαύματα. Επειδή όμως αυτό σας το έχω πει μια άλλη φορά πρόσφατα, πως ακριβώς έχουμε την θεραπεία μέσω αντικειμένων, πια δεν σας το ξαναλέω. Και ακόμη αναφέρεται αυτό, θα σας το πω με δύο λόγια γιατί είναι ενδιαφέρον, που όταν άκουσαν το κήρυγμα του Παύλου στην Έφεσο, κάθισε 3 χρόνια ο Παύλος στην Έφεσο, και όπως γράφει σε μια του επιστολή του, ανοίχθηκε θύρα μεγάλη και εναργής. Αυτή η θύρα η μεγάλη είναι η θύρα, αγαπητοί μου, του Ευαγγελίου. Δηλαδή οι άνθρωποι πίστευαν,
εδέχονται τον Χριστόν. Και τότε εκείνοι που πίστεψαν, λέγει, εκείνοι που έπραξαν, λέει, τα περίεργα. Μάλιστα η σύνταξη είναι των τα περίεργα πραξάντων. Έφεραν τας βίβλους. Ποιες βίβλους? Τα βιβλία τους τα μαγικά. Θα λέγαμε τις σολομονικές τους, να το πούμε έτσι. Τα βιβλία τα μαγικά, που είχαν συνταγές μαγικές. Τα έφεραν τα βιβλία αυτά και σε κάποιο χώρο τα κάψαν. Και η αξία αυτών των βιβλίων ήταν, λέγει, 40.000 ασημένια νομίσματα. Βέβαια και αυτή τα βιβλία τότε είχαν πάρα πολύ μεγάλη αξία, αλλά και επιπλέον δείχνει με την τιμή που εδώ αναγράφει το Πνεύμα του Θεού στο βιβλίο των πράξεων, δείχνει ότι πρέπει να ήσαν πάρα πολλά βιβλία. Πώς ονομάζονται αυτοί που εισχολούντο, ή μάλλον πώς ελέγχεται το αντικείμενό των? Περίεργα. Των τα περίεργα πραξάντων. Εκείνοι που είχαν πράξει τα περίεργα. Τι είναι τα περίεργα? Η μαγεία. Γιατί η μαγεία λέγεται περίεργα? Είναι ουδέτερο, τα περίεργα. Γιατί λέγεται περίεργα η μαγεία? Με δύο λόγια θα σας έλεγα τον εξής λόγο. Και κάνω αυτή την παρέκβαση για να, επειδή υπάρχει άφθονη μαγεία στην εποχή μας, γι' αυτό. Λέγεται περίεργον, διότι αναφέρεται σε πράγματα τα οποία θα ήθελε ο άνθρωπος να μάθει, να ενεργήσει και να χρησιμοποιήσει έξω από μία φυσική οδόν ή έναν φυσικό τρόπο, όπως επί παραδείγματι η οδός του Θεού. Ο Θεός μας λέγει ότι δεν αποκαλύπτει σε κανέναν άνθρωπο πότε θα πεθάνει. Όμως, εκτός αν κρίνει ο Θεός να το αποκαλύψει. Ή το μέλλον του ανθρώπου γενικότερα δεν το αποκαλύπτει ο Θεός. Θα ήταν φοβερό πράγμα, ξέρετε, να μας το απεκάλυπτε ο Θεός. Θα έλεγε κάποιος, μα αν το ήξερα θα, τι θα? Θα ήταν φοβερό πράγμα. Ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, πότε όμως όχι? Διότι αν το ξέραμε θα ήταν πολύ βασανιστικό. Θα πέφταμε ίσως και σε μια απραξία. Φοβερό, σκεφτείτε το μόνο. Έρχεται τώρα ο περίεργος άνθρωπος να μετέλθει δρόμους, τρόπους δαιμονικούς για να ανακαλύψει τι θα συμβεί στο μέλλον. Ή ακόμα από τις δυνάμεις της φύσεως να χρησιμοποιήσει τρόπους που να έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να έχουμε βροχή? Πώς μπορούμε να έχουμε βροχή? Νόμιμος τρόπος είναι να παρακαλέσουμε το Θεό. Νόμιμος ακόμη τρόπος είναι να διαθέτουμε μία επιστημονική μέθοδο να προκαλέσουμε τη βροχή. Θα έλεγα, αν και δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται, ακόμα καλύτερα. Και ότι δεν το λέγω αυθαίρετα αυτό, απόδειξης, αυτό που λέγει η Σοφία Σιράχ για μία περίπτωση αρρώστιας. Παιδί μου, λέγει, ένα αρρωστήματί σου, όταν αρρωστήσεις, προσευχή σου στο Θεό και πήγαινε στο γιατρό. Δεν λέει προσευχή σου στο Θεό, αλλά λέει προσευχή σου και πήγαινε στο γιατρό. Ούτε λέγει πήγαινε στο γιατρό, αλλά λέγει προσευχή σου και πήγαινε στο γιατρό. Είναι και τα δυο. Το ένα ανήκει στο Θεό και το άλλο ανήκει στην επιστήμη. Και αιτιολογεί, γιατί λέγει την επιστήμη ο Θεός την έδωκε. Λέει εκεί, είναι στο 38ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ. Και ομοίως και των ιατρών ο Θεός τον έδωκε. Δεν υπάρχει λοιπόν αντίφαση.
Είτε λοιπόν θα κάνουμε τη λιτανία. Όχι, θα κάνουμε τη λιτανία ή αν έχουμε έναν επιστημονικό τρόπο να προκαλέσουμε τη βροχή. Αυτά είναι νόμιμα. Η μαγεία κάνει κάτι άλλο. Διαλέγει άλλο δρόμο. Το Θεό δεν τον θέλει, διότι λατρεύει τον διάβολο. Ο διάβολος είναι ο εισηγητής της μαγείας. Μην το ξεχνάτε ποτέ. Της κακοτεχνίας, όπως λέγεται κατά τον Άγιο Κύριλο. Κακοτεχνία. Ο τρόπος να προκαλέσουμε τη βροχή μέσω ομοιωμάτων και μιμητικής, όπως το έκαναν και οι αρχαίοι λαοί. Δηλαδή, ένα μικρό παράδειγμα από αυτά που αναβιώνουν και που η πολιτεία μας τα θέλει σαν παραδόσεις του ελληνικού λαού και που πρέπει να τα ξαναζήσουμε και δεν είναι παρά οι κακές παραδόσεις των ειδωλολατρών προγόνων μας. Τι? Σε ένα μέρος στη Δυτική Μακεδονία, όταν δεν βρέχει, στολίζουν κάποιο παιδί με λουλούδια και κατόπιν παίρνουν νερό και τον καταβρέχουν. Το παιδί αυτό περιφέρεται και σε όποιο σπίτι πάει τραγουδούν, δε άλλη παρέα κάνει τραγούδια, τραγουδάει. Σε όποιο σπίτι λοιπόν πάει, εκεί τον βρέχουν, ώστε με τον τρόπο αυτόν να έλθει η βροχή. Ο τρόπος αυτός είναι μαγικός. Είναι ένας άλλος δρόμος, η οποία μαγεία τον θεωρεί εύκολον δρόμον. Έτσι λέγονται αυτά περίεργα, γιατί είναι έξω από το νόμιμο τρόπο. Γι' αυτό το λόγο αυτά η Εκκλησία τα καταδικάζει και ο Λόγος του Θεού. Πηγαίνω εις την 31η παράγραφο. Παρατρέχω και τα εντροάδη και των εύθυγων των κατενεκθέντα μεν από του ύπνου και πεσόντα από τριστέγου κάτω και αρθέντα νεκρών υπό δε Παύλου διασωθέντα. Τι να πω, λέγει, τι να πω. Κάπου θα πει, μήπως το πέρασα, δεν ξέρω, ότι βιάζομαι επειδή ήρθε ο καιρός του βαπτίσματος και δεν έχουμε καιρό. Ή το λέει πιο κάτω, δεν ανθυμούμε. Τέλος πάντων, παρατρέχω λοιπόν, λέει ο Απόστολος, ο Άγιος Κύριλλος, εκείνα που αναφέρονται στην τροάδα με τον εύτυχο που έπεσε από το τρίστεγον, το τριόροφο πάτωμα, σπίτι, και σκοτώθηκε και ο Παύλος τον ανέστησε. Ακόμη λέγει, παρατρέχω και τα πτάς προς τους πρεσβυτέρους Εφέσου τους εν μιλήτω κληθέντας προφητείας. Εις φανερός έλεγεν. Παρατρέχω, λέει και αυτό, διότι ο Παύλος ερχόμενος, είναι η τελευταία του πια επίσκεψη στην Ελλάδα, φτάνει στην Μίλητον. Η Μίλητος ή το λιμάνι. Έστειλε και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Δεν πήγε στην Έφεσο για να μην καθυστερήσει, επειδή βιαζόταν να πάει στην Ιερουσαλήμ για να βρεθεί την ημέρα της Πεντηκοστής εκεί. Και εκεί είπε στους πρεσβυτέρους, τι είπε? Αθάνατος λόγος, αγαπητοί μου. Μνημείων ποιμαντικής. Αθάνατος λόγος. Όταν τους είπε, εσείς γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε εσάς, δηλαδή στην Έφεσο, ότι ουδενός επεθύμεσα χρυσίου ή ματισμού ή αργύρου, χρυσίου ή αργύρου ή ματισμού, τίποτα δεν θέλεις από τα αγαθά σας, αλλά αβαρός υπηρέτησα το Ευαγγέλιο, τις ανάγκες μου και τις ούσι μετε μου, τις ανάγκες μου και εκείνων που ήσαν μαζί μου υπηρέτησαν εχείρες αυτά. Αυτά μου τα χέρια υπηρέτησαν. Ο Παύλος δούλευε αργαλιό στην Έφεσο και έβγαζε τα προστοζήν. Μνημείων, σας είπα, ποιμαντικής προς τους πρεσβυτέρους, προς εμάς. Μνημείων.
Εκεί λέγει, γνωρίζω, μετά την αναχωρησή μου, λύκοι βαρύς θα πέσουν στο πίμνιο και θα το κατασπαράξουν. Και αυτοί οι λύκοι βαρύς θα βγουν εξ ημών αυτών. Από εσάς θα βγουν. Από εσάς δηλαδή τους πρεσβυτέρους, τους κληρικούς, από εσάς θα βγουν αιρετικοί, οι οποίοι δεν θα λυπηθούν το πίμνιον. Αυτό ρητός το λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Επειδή ο λόγος περί του Αγίου Πνεύματος, ρητός το λέγει. Και εκεί πραγματικά τους είπε τι το Πνεύμα του Θεού λέγει, τι θα συμβεί. Και συνεπώς πρέπει να προσέχουν. Και τους βάζει σαν παράδειγμα τον εαυτό του. Θυμηθείτε, του λέγει, επί τριετίαν, νύχτα και ημέρα, ημέρα, ούκ επαυσάμιν, 3 χρόνια, νύχτα μέρα, δεν έπαυσα, νουθετών ένα έκαστον εξ ημών, να νουθετώ τον καθένα σας, νύχτα και ημέρα, μέρα και νύχτα, θα το λέγαμε. Γι' αυτό σας είπανε αθάνατον μνημείων ποιμαντικής. Και εκεί έκλεισε μάλιστα η συνάντησή τους, όταν τους είπε μάλιστα ότι δεν πρόκειται πια να τον ξαναδούν στο πρόσωπο. Ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπαν. Έκλαψαν όλοι, έκλαψαν και τον καταφυλούσαν όταν τον αποχαιρετούσαν. Ήτανε περίφημο αυτό, περίφημη σκηνή. Διαβάσατε το, στις πράξεις είναι, ωραιότατο. Σας τα λέω αυτά για να σας κεντώ την επιθυμία να μελετάτε το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι όντως γλυκύτερος μέλιτος, πιο γλυκής από το μέλι. Ακόμη τους είπε και δικαιολογεί γιατί δεν θα τον ξαναδούν πια, ότι φανερός εις στους οποίους φανερός έλεγεν ότι το Πνεύμα το Άγιον κατά πόλην διαμαρτύρεται μη λέγον ότι και τα εξής. Το Πνεύμα το Άγιον όπου πάω διαμαρτύρεται, δηλαδή φωνάζει και μου λέγει μέσω προφητών, όπως ήταν και ο Άγαβος, διαγάρ του υπήν ότι κατά πόλην δεν δήλωσε ο Παύλος ότι τα ενεκάστη πόλη γενόμενα υπ' αυτού θαυμάσια εκ της του Αγίου Πνεύματος ενεργίασιν. Όλα εκείνα τα οποία επιτελούσε ήταν από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Πνεύματι Θεού και εν ονόματι του εναυτό λαλούντος Χριστού. Σας το είχα πει την περασμένη φορά, θα το ξαναπώ, το ξαναβρίσκουμε. Ο Χριστός με το Πνεύμα του Άγιον δεν χωρίζουν. Ο Χριστός, το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί μέσα στην Εκκλησία, το οποίο μένει πάντοτε εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Τα πάντα επιτελεί το Πνεύμα του Άγιον πάντοτε εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Μάλιστα ο Άγαβος, σας θυμίζω αυτό, δεν το γράφει, ένας προφήτης ήταν, του έβγαλε τη ζώνη του Παύλου και ήταν ένας τρόπος αυτός προφητείας, ο οποίος ευρύτατα χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή ο λεγόμενος εποπτικός τρόπος προφητείας. Εποπτικός, δηλαδή με μία εικόνα. Έβγαλε τη ζωή του Παύλου και είπε τι μας είναι η ζώνη αυτή του Παύλου. Τα δε λέγει Κύριος. Τα εξής λέγει ο Κύριος. Σε εκείνον τον άνδρα που ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα τον δέσουν όταν θα πάει στα Ιεροσόλυμα. Και του έδεσε με τη ζώνη του Παύλου τα χέρια του Παύλου και τα πόδια του. Εποπτικός τρόπος. Έτσι θα τον δέσουν. Δηλαδή θα συλληφθεί και θα φυλακιστεί ο Παύλος. Ποιος το είπε? Το Πνεύμα το Άγιον. Διότι αυτό λαλεί εις τους προφήτας. Αλλά στη συνέχεια, εκ της δυνάμεως τούτου του Αγίου Πνεύματος, έσπευδε μεν εις την Αγίαν ταύτην πόλη Ιερουσαλήμ ο αυτός Παύλος, και ταύτα του Αγάβου
τα συνδυσσόμενα αυτό προφητεύοντος πνεύματι, εδημιγόριδε τα περί Χριστού διηγούμενος εν πεπιθύση. Το Πνεύμα το Άγιον ή το Εκείνο το οποίον τον έσπρωχνε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έσπευδε να φτάσει εις τα Ιεροσόλυμα σύμφωνα με εκείνα που ο Άγαβος ο προφήτης, αυτά που σας είπα προλίγου, του είχε προφητεύσει. Έσπευδε, μάλιστα έσπευδε, διότι ήθελε να προλάβει την Πεντηκοστή. Έσπευδε. Αυτό το έσπευδε, ας μου επιτραπεί να πω ένα μικρό σχόλιο, πως το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο σπρώχνει ένα Άγιον πρόσωπο για να κάνει κάτι. Πάρετε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, την ανθρωπίνη φύση, γιατί ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ήγε το υπό του Πνεύματος εις την έρημον πειραστήνε, ή ήχθη άλλος, δηλαδή Λουκάς και ο Ματθαίος μας τα διηγούνται αυτά, ήχθη υπό του Πνεύματος. Τι θα πει, οδηγήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος εις την έρημο για να υποστεί τον πειρασμόν από τον διάβολο. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο τον παίρνει τον Χριστόν, πάντα την ανθρωπίνη φύση το ξαναλέγω, και τον οδηγεί στην έρημο. Τώρα γιατί ο Χριστός πήγε στην έρημο και γιατί το Πνεύμα το Άγιο τον έσπρωχνε στην έρημο, αυτό είναι άλλο θέμα. Έπρεπε δηλαδή ο Χριστός εκεί να πάει να συναντήσει τον διάβολον για να λύσει τις παλιές διαφορές. Εσύ, ο διάβολε, ήρθες στον παράδεισο που εγώ εφύτευσα, εγώ ο Θεός Λόγος, και μου εξυπάτησες τους πρωτοπλάστους μου. Αυτό το έργο των χειρών μου, εμού του λόγου έργον είναι ο άνθρωπος και ο Αδάμ και η Εύα. Και τότε σου είπα ότι θα έρθει η ώρα σου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σου, έγινε άνθρωπος και πηγαίνω στην έρημο. Εκεί θα σε συναντήσω και εκεί θα λύσουμε τις παλιές μας διαφορές. Τι έκανες? Εξυπάτησες τους πρωτοπλάστους και εγώ θα εξαπατήσω εσένα. Ενίκησες τους πρωτοπλάστους και εγώ θα νικήσω εσένα. Η αρχή της νίκης του Χριστού επί του Σατανά είναι από την έρημον, διότι ο Χριστός δεν έπεσε εις τους πειρασμούς τους τρεις που του έφερε ο διάβολος, τον έδιωξε και ολοκληρώθηκε η απάτη που υπέστη ο διάβολος από τον Χριστόν επί του Σταυρού. Κι άλλοτε σας το έχω πει ότι ο Σταυρός είναι το άγκιστρον που αγκιστρώθηκε, συνελήφθη ο διάβολος. Επί του Σταυρού, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι παραδειγματίζω τους δαίμονες ενώπιον των Αγίων Αγγέλων? Ναι. Πώς? Με μία γενναία μεγάλη νίκη, και απέδειξε την αθλειότητα των δαιμόνων. Έγινε η εξόφληση. Τον ενίκησε τον διάβολο ο Χριστός. Γι' αυτό αγαπητοί μου, μην τον φοβόσαστε τον διάβολο. Είναι νικημένος. Είναι ψόφιο σκυλί. Ψόφιο σκυλί είναι ο διάβολος. Μη φοβόσαστε. Αν έχει δύναμη, την έχει μόνο σε εκείνους που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό, μη φοβόνται. Μη φοβόνται. Μη φοβόνται. Μη μου λέτε εσείς οι χριστιανοί, μη σας πιάσουν τα μάγια. Αν φοβόσαστε ότι σας έκαναν μάγια, έχετε τη δύναμη να είσαστε πιστοί και τηρείτε του νόμου του Θεού. Μη φοβόσαστε. Ο διάβολος είναι, σας ξαναλέγω, ένα ψόφιο σκυλί. Τίποτα. Έτσι λοιπόν,
Εδώ βλέπουμε αυτό το έσπευδε. Αυτό ερμηνεύω, σχολιάζω. Αλλά και ο Παύλος έσπευδε να πάει στα Ιεροσόλυμα. Από πού, από ποιον? Από το Πνεύμα το Άγιον. Διότι έπρεπε ο Παύλος να δώσει μια μαρτυρία, ίσως η τελευταία, ή στα Ιεροσόλυμα. Και από εκεί έπρεπε ο Παύλος να πάει δέσμιο στη Ρώμη για να δώσει την μαρτυρία του εις τον αυτοκράτορα της Ρώμης ή το Δεονέρον αυτοκράτορα. Ο Χριστός τι είπε στον Παύλον? Του είπε όταν ήταν ήδη δέσμιος και ο Παύλος επεκαλέστη τον Κέσαρα. Κέσαρα επικαλούμε, θα πει δεν δέχομαι να δικαστώ από τους πατριώτες μου, θέλω να δικαστώ από τον Ρωμαίον αυτοκράτορα. Τον κατηγόρησαν τον Παύλο γι' αυτό, αλλά δεν τον κατηγόρησε ο Χριστός, γιατί απλούστατα ο Χριστός του είπε: μη φοβάσαι Παύλε, θα δώσεις τη δική μου τη μαρτυρία στη Ρώμη. Στη Ρώμη. Οπότε τώρα για να γίνει αυτή όλη η δουλειά, η διαδικασία, ο Παύλος σπέβδει. Ποιος τον σπρώχνει? Το Πνεύμα το Άγιο. Θέλετε ακόμη και κάτι άλλο? Ποιος σπρώχνει τους μάρτυρες να μαρτυρήσουν για τον Χριστό? Το Πνεύμα το Άγιο. Λοιπόν, καταλάβατε πως το Πνεύμα το Άγιο μόνο αγιασμένους ανθρώπους τους σπρώχνει αυτό. Το Πνεύμα το Άγιον ποτέ δεν σπρώχνει στον γκρεμό, όπως οι δαίμονες σπρώξαν τους 2000 χείρους και τους έπνιξαν. Ποτέ το Πνεύμα το Άγιον δεν σπρώχνει τον δαιμονισμένο, όπως τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών, να κάνει ζημιές, να είναι το φόβητρο της περιοχής, να σπάζει τις αλυσίδες του. Όχι, το Πνεύμα το Άγιον σπρώχνει πάντοτε στο αγαθόν, πάντοτε στο υψηλόν, πάντοτε στο αιώνιον. Ας είχαμε την άβρα και την πνοή του Αγίου Πνεύματος και ας μας έσπρωχνε όπου εκείνο ήθελε, όπου ήθελε. Θα είμαστε ευτυχείς πραγματικά αν είχαμε αυτές τις οθήσεις, αυτά τα σπροξήματα του Αγίου Πνεύματος. Εις δε την Κεσάριαν αναχθείς και εν μέσης δικαστηρίων βήμαση, ποτέ μεν επιφύλικος, ποτέ δε επιφύστου γενό ηγεμόνος και Αγρύπα του βασιλέως, το σάφτην εκ Πνεύματος Αγίου νικητικήν εν σοφία χάριν έσχεν ο Παύλος, ως αυτόν ήδη τον βασιλέα των Ιουδαίων Αγρύπα υπήν, εν ολίγο με πίθης χριστιανών γενέστε. Όταν λέει στην Κεσάρια πια δέσμιος ο Παύλος και βρέθηκε, λέγει, στα δικαστικά βήματα, κατ' επανάληψη στα δικαστικά βήματα εκεί στην Κεσάρια, τον είχε ήδη εξετάσει πρώτα-πρώτα ο Φίλιξ. Αυτός έφυγε, μετετέθη, τον παρέδωσε στον νέον διοικητή, τον Φίστον. Ο βασιλιάς Αγρύπας επεσκέφθη τον Φίστον, έγινε κουβέντα για τον Παύλον. Είχε την περιέργεια ο Αγρύπας να γνωρίσει τον Παύλον. Κάθε φορά δε απελογείτο, διαρκώς απελογείτο ο Παύλος. Μάλιστα, ο Φίλιξ, λέει ο Λουκάς στις Πράξεις, τον καλούσε συχνά, ελπίζοντας ότι θα πάρει παραδάκι, φακελάκι, και να τον απελευθέρωνε, γιατί δεν έβρισκε τίποτα στον Παύλο. Δεν έβρισκε τίποτα στον Παύλο. Δεν, η ζωή του, ο τρόπος του, δεν αντέκει το στο ρωμαϊκό νόμο. Τίποτα, τίποτα. Αλλά τον καλούσε συχνά. Και πώς έγινε και γιατί και πώς και τι, το λέει σαφώς ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ήθελε χρήματα για να ελευθερώσει τον Παύλο. Αλλά
δεν του εδίδοντο χρήματα. Κάτι που σήμερα στην εποχή μας θα λέγαμε, σου δίνει την ευκαιρία να ελευθερωθείς από τις αρχές τις ίδιες. Και δεν το κάνεις αυτό. Γιατί, άραγε γιατί, θα αναρωτηθείτε, γιατί, μήπως μια κουταμάρα, μα το Πνεύμα του Θεού δεν είναι εκείνο το οποίο τώρα το βλέπουμε, το υστερών εμείς τουλάχιστον, διαγράφει αυτή την πορεία, έρχεται από την Ελλάδα κατά μήκος των ημικρασιατικών ακτών, σας είπα, Μίλητος και τα λοιπά, κατεβαίνει στα Ιεροσόλυμα. Από εκεί συλλαμβάνεται Κεσάρια, Ρώμη. Την πορεία αυτή ποιος την καθορίζει? Το Πνεύμα του Άγιον. Και τώρα να πληρώσουν για να ελευθερωθεί ο Παύλος, έπρεπε να πάει δέσμιος να μιλήσει για τον Χριστό στο αυτοκρατορικό δικαστήριο. Μερικά πράγματα αλήθεια, αλήθεια, πώς τα καταλαβαίνουμε. Αλλά μόνο κανείς αν παρακολουθεί τις τροχές του Αγίου Πνεύματος μπορεί κάτι να καταλάβει. Έτσι λοιπόν ο Φίλιξ τον Φίστο, ο Φίστος παίρνει τη γνώμη του Αγρίπα, πες μου λέει τι να γράψω στον Σεβαστόν, δηλαδή στον Αυτοκράτορα, τι κατηγορία, να τον ακούσεις κι εσύ. Ναι, λέγει, από καιρό ήθελα να τον ακούσω κι εγώ τον Παύλο, έχει φήμη, τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Και εδώ προσέξτε τώρα, όταν ενεφανίστη μπροστά στον Αγρίπα και απολογείται, σου επιτρέπεται λέει να ομιλήσεις. Και αρχίζει ο Παύλος και ομιλεί. Τι ήταν εκείνη η ομιλία του, ποιος ξέρει? Ποιος ξέρει, το σκελετό της τον έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Τι γοητεία πρέπει να ήταν εκείνη η ομιλία, τι δύναμη πρέπει να είχε, και η δύναμη δεν ήταν εν πυθής, δηλαδή με πράγματα που πείθουν ανθρώπινα, όπως θα γράψει κάποτε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, αλλά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος έκανε αυτούς που θα τον έκριναν να θέλουν να γίνουν χριστιανοί. Εδώ είναι τώρα. Και λέει αυτή την ωραία φράση ο Άγιος Κύριλλος, ότι ήταν, λέγει, το σάφτιν εκ Πνεύματος Αγίου νικητικήν εν σοφία χάριν έσχεν ο Παύλος. Είχε, λέει, τόση νικητικήν χάριν ο Παύλος, ώστε να κάνει αυτόν τον βασιλέα των Ιουδαίων, τον Αγρίπα, να του πει, λίγο ακόμη Παύλε και με πείθεις να γίνω χριστιανός. Θα μείνω σχολιάζοντας δύο λέξεις. Νικητικήν χάριν. Του δώσε το Πνεύμα του Άγιον νικητικήν χάριν. Προσέξτε, εν σοφία νικητικήν χάριν. Δηλαδή μια χάρη που είχε σοφία τέτοια, ώστε να νικεί τα νικά τους αντιπάλους. Μεγάλο πράγμα. Να νικάς τους αντιπάλους. Αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Ώστε να φημώνονται οι αντιφρονούντες, να βάζουν φήματο και να μην μπορούν τίποτα να πουν. Να μένουν άναυδοι. Και αν θα είχαν να λένε, δεν θα ήταν παρά παράλογα και ασύστατα επιχειρήματα. Συνεχίζουμε. Τούτο το Άγιον Πνεύμα το Παύλο παρέσχε και εν μελίτη την ίσο διχθέν διμέν υπό της εχίδνης το αυλαβές έχειν. Διαφόρους δε επί των νοσούντων επιτελέσετας θεραπείας. Τούτο το Πνεύμα το Άγιον, συγγνώμη, αναφέρεται στο θέμα του ταξιδιού του Παύλου, δέσμιος πάντα, που φτάνει στην νήσον Μελίτη, λέει, στη Μάλτα, και εκεί όταν εδέχθηκε το δάγκωμα της οχιάς. Και γιατί το εδέχθηκε το δάγκωμα της οχιάς, ξέρετε? Για δύο λόγους, από δύο αιτίες. Η μία ήταν η εργατικότητά του, και το άλλο ήταν ο φθόνος του Σατανά. Αξίζει να το σχολιάσουμε, γιατί ώσπου να φτάσουμε εκεί θέλουμε πολλά ψωμιά. Ενώ στο βιβλίο των πράξεων εύχομαι να ζήσω και να ζήσετε,
να τα πούμε. Είναι πολλά, είναι πολλά, είναι πάρα πάρα πολλά και πολύ ωραία, και μπορεί να μην είναι ωραία αφού είναι όλα του Αγίου Πνεύματος έργα. Λοιπόν, όταν ο Παύλος έφτασε στην Μάλτα, ξέρετε πως έφτασε, ως ναυαγόν. Δεν πήγε το καράβι και κατεβήκαν, το καράβι διελήθη, αλλά διελήθη προ ενός λιμανιού. Βρήκε εκεί μια ξέρα, διελήθη το καράβι και βγήκαν κολυμβώντας έξω. Μάλιστα, σαν κατάδικος ο Παύλος, είχε συγκαταδίκους και πολλούς άλλους. Και εκεί ο εκατόνταρχος που τους φιλούσε ήθελε να τους σκοτώσει, γιατί φοβήθηκε ότι φεύγοντας από το καράβι θα εδραπέτευαν. Και τότε, χάρη του Θεού, βοήθησε να μην γίνει αυτό. Του λέει ο Παύλος, μην το κάνεις αυτό και λοιπά. Οπότε βγήκαν όλοι κολυμπώντας στη στεριά. Ήταν χειμώνας, τρικυμία φοβερή, σε λέω το καράβι διελήθη, και βγήκαν, δεν χάθηκε ούτε ένας εκ των ναυαγών. Είχε ειδοποιηθεί ο Απόστολος Παύλος και είχε ειδοποιήσει τον καπετάνιο. Ειδοποιήθηκε από άγγελον. Σου χαρίζονται, λέγει η άλλη επιβάτε, για σένα Παύλε. Σου χαρίζονται. Τι ωραίο. Ξέρετε τι θα πει να έρθει να σου πει ο Θεός, για χάρη σου σώζονται εκείνοι. Σου χαρίζονται. Δεν θα πνιγεί κανένας. Κανείς δεν πνίγει και βγήκαν όλοι. Όταν βγήκαν ναυαγοί, κρύο, χειμώνας, βρεγμένοι, τρέξαν, λέγει, οι βάρβαροι, οι ντόπιοι. Βάρβαροι. Και τους περιποιήθηκαν. Άναψαν φωτιά, τους έβαλαν σε ένα υπόστεγο, άναψαν φωτιά και άρχισαν να πλώνουν τα ρούχα τους για να στεγνώσουν. Η φωτιά ήταν βέβαια με αποθηκευμένα φρύγανα. Ο Παύλος ήταν ναυαγός. Ο Παύλος, παρότι ήταν ναυαγός, δεν έδειξε μία παθητικότητα στάσεως. Να πει, εγώ είμαι ναυαγός, θα με φροντίσουν τώρα κάποιοι άλλοι να με στεγνώσουν, να με βοηθήσουν. Όχι, αγαπητοί μου. Ο Παύλος επήγε και άρπαξε μια αγκαλιά φρύγανα για να τα ρίξει στη φωτιά. Ήταν ο ενεργητικός άνθρωπος, ο δραστήριος. Άμα έρχονται συγγενείς σας, επισκέπτες στο σπίτι, περιμένουν να τους μαγειρέψετε ή μπαίνουν στην κουζίνα να σας βοηθήσουν, επισκέπτες, συγγενείς, ή κάθονται στο σαλόνι και περιμένουν να τους φέρετε το φαΐ, μπαίνουν στην κουζίνα να σας βοηθήσουν. Σπουδαία πράγματα αυτά. Σπουδαία. Ο Παύλος λοιπόν είναι ενεργητικός, είναι δραστήριος, είναι οικοκύρης, είναι εργατικός. Πήγε λοιπόν, πήρε μια αγκαλιά φρύγανα και πήγε και τα έριξε επάνω στην πυράν, στη φωτιά. Αλλά μέσα εκεί ήταν τρυπωμένη μια οχιά, ναρκωμένη από το κρύο. Όπως λοιπόν πήρε αυτά, η φωτιά από κάτω ζέστανε το φίδι, αυτό πετάχτηκε, τυνάχτηκε και πήγε και του δάγκωσε το δάχτυλο και κρεμάστηκε από εκεί, από το δάχτυλο. Και τότε ο Παύλος πήρε το φίδι και το πέταξε μέσα στη φωτιά. Δεν είπε ο Κύριος, θα σας δώσω την εξουσία, πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και λυπάσαν την δύναμη του εχθρού. Αυτό είχε και νοητόν και πραγματικόν χαρακτήρα. Νοητός τι? Νοητός ότι τα φίδια και οι σκορπιοί είναι οι δαίμονες, οι κακοί άνθρωποι και τα έργα τους. Θα σας δώσω την δύναμη να πατάτε επάνω, αλλά και επί των φυσικών όφεων και σκορπίων. Και έτσι ο Παύλος δεν έπαθε τίποτα. Αλλά αυτό ήταν φθόνος του σατανά. Όμως, εκείνο που ο διάβολος ενεργεί, ο Θεός το κάνει φλάμπουρο δοξολογίας του, αλλά και τιμής των ανθρώπων των δικών του. Όταν είδαν, λέγει, οι βάρβαροι το φίδι να κρέμεται από το δάχτυλο του Παύλου, ήταν σαφές το δάγκωμα και συνεπώς και το δηλητήριο. Είπαν, πω πω, έστι δίκης οφθαλμός. Εδώ είναι τώρα, υπάρχει, λέει, υπάρχει μάτι δίκης.
που τα βλέπει όλα. Αυτός δέσποιος δεν είναι το. Κακούργος λοιπόν είναι. Ποιος ξέρει τι κακουργίες έκανε και τι φόνους έκανε. Και ενώ γλίτωσε από τη θάλασσα, τον ευρύκε το φίδι να το δαγκώσει. Μια μικρή παρατήρηση: όταν κάποιος περνάει άσχημα και τον βρίσκουν κατατρεγμή, μη λέτε ποτέ ότι είναι αμαρτωλός. Μη το λέτε αυτό ποτέ. Και περιμένουν τώρα, λέγει, να πριστεί και να πέσει ξερός. Ο Παύλος όμως έκανε τη δουλειά του. Συνέχισε να κάνει αυτό που έκανε. Περιμένουν, περιμένουν, αλλά ο Παύλος δεν πέφτει νεκρός. Και τότε από τη γνώμη που είχαν ότι ήταν αμαρτωλός, άλλαξαν και μετεβλήθη αυτή τους η σκέψη ότι ήταν φωνιάς σε εγκόμιο. Μα αυτός είναι καταπληκτικός. Τον δάγκωσε το φίδι και δεν πεθαίνει. Έχει θείες ιδιότητες. Και άρχισαν να τον τιμούν. Έμαθε γι' αυτόν και ο πρώτος της νήσου, ο Πόπλιος, ήταν Ρωμαίος, Γεωκτήμων, και είχε έναν πατέρα που είχε ρευματισμούς και εκάλεσε ρευματισμούς οδυνηρούς και εκάλεσε τον Παύλον, και ο Παύλος τον εθεράπευσε τον πατέρα του Ποπλίου, λέει ο Λουκάς εκεί. Όταν φύγαμε με άλλο πλοίο πια για τη Ρώμη, μας φόρτωσαν δώρα. Είδατε, όλα αυτά που σας διηγήθηκα ήταν εδώ που με δύο λόγια πέρασε ο Άγιος Κύριλλος για να δείξει, και έκανε, θεράπευσε όλους τους ανθρώπους της νήσου. Όποιος ήταν άρρωστος εις την Μάλτα, ο Παύλος τον εθεράπευσε. Αυτό θα πει να είσαι ευεργέτης, το Πνεύμα του Θεού. Ω, το Πνεύμα του Θεού. Τούτο το Πνεύμα το Άγιον, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, και μέχρι της βασιλίδος Ρώμης, αυτόν Κήρυκα Χριστού, τον ποτεδιώκτην, οδήγησεν. Ως πολλούς μεν αυτόθη των Ιουδαίων πιστεύειν εις Χριστόν, έπειθε, τις δε αντιλέγουσιν έλεγε σαφώς, και τα λοιπά. Ώστε αυτό το Πνεύμα το Άγιον, πάλι κοιτάξτε, οδήγησε τον Παύλο στη Ρώμη. Το έχουμε λοιπόν και αυτό το σημείο σαφές. Ποιος οδηγεί τον Παύλο στη Ρώμη? Το Πνεύμα το Άγιο. Θα μου πείτε, τι λέτε τώρα? Ο Παύλος συνελήφθη, κατηγορήθηκε δρυμύτατα από τους συμπατριώτες του, ήθελαν κάποτε με ένα έξυπνο τέχνασμα να τον σκοτώσουν τον Παύλο, ενώ θα πήγαινε από τη φυλακή μέχρι το δικαστήριο στο δρόμο τον σκοτώσουν. Δεν τα κατάφεραν, γιατί και εκεί τους απεκάλυψε ο Θεός με έναν φυσικό τρόπο, ξέρετε. Άκουσε την συνωμοσία ο ανιψιός του Παύλου. Ακούσατε τι σας είπα? Με έναν φυσικό τρόπο. Πρόνοια όμως του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα θα έλεγε κάποιος ότι πώς οδηγείται ο Παύλος στη Ρώμη από το Πνεύμα του Θεού? Δεν τον φέρουν δέσμιον? Δεν. Αγαπητοί μου, την τελευταία λέξη της διακυβερνήσεως των γεγονότων της ζωής μας την έχει ο Θεός. Ό,τι περιπετειώδεις πορείες και αν βαδίσουμε, την τελευταία λέξη πάντοτε της πορείας, των γεγονότων ενός λαού, πολλών λαών, της υφηλής ολοκληρού, μιας πόλεως, ατομικά σε εμάς, την τελευταία λέξη την έχει πάντοτε ο Θεός. Ένα μόνο. Θα φανεί αυτό με ευτυχές τέλος, έστω και αν αυτό είναι το ευτυχές μαρτύριον, εάν είμεθα και ανήκομαι στο Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ανήκω στο Θεό? Τα άλλα δεν είναι πρόβλημα. Τα άλλα ανήκουν όλα στο Θεό. Ποιος μπορεί να βλέπει μέσα από τα γεγονότα το Πνεύμα του Θεού? Ποιος παρά μόνον ο πιστός. Όλοι οι άλλοι που μένουν στη λεγόμενη κοσμική ιστορία, αυτοί δεν βλέπουν τίποτα. Αυτοί μιλάνε όπως μιλάει ένας ιστορικός. Ενώ αντίθετα, ο πιστός βλέπει
πως ενεργεί μέσα σε αυτήν την κοσμική ιστορία το Πνεύμα του Θεού. Και τώρα λέγει εδώ Άγιος Κύριλλος, το Πνεύμα του Θεού φέρνει τον Παύλον, τον οδηγεί, λέγει, μέχρι της Βασιλίδος Ρώμης, που ήταν η πρωτεύουσα. Πως τον οδηγεί? Κήρυκαν Χριστού. Μα είναι δέσμιος. Δέσμιος, αλλά είναι κήρυξ Χριστού. Όπως και ο Ιωσήφ, ξέρετε, στο Λάκκο, της φυλακής Λάκκος ελέγεται, Φρούριο ελέγεται, Λάκκος ήταν, ήτανε κάτω από τη γη. Έμεινε 10 χρόνια εκεί, γιατί διδάχθηκε την αμαρτία με την κυρά του. Ξέρετε ποιος ήταν μαζί του 10 χρόνια? Ο Θεός Λόγος ήταν μαζί του. Τι τον έκανε εκεί, ξέρετε, 10 χρόνια μέσα στη φυλακή? Ότι βεβαίως ήταν μαζί του, το βλέπουμε και από την περίπτωση ότι ερμηνεύει ορθά εκείνα τα όνειρα των δύο συγκαταδίκων του, ότι ο ένας θα ηθοώνετο και ο άλλος θα εξετελείτο, θα εφωνεύεται από τον Φαραώ. Ξέρετε γιατί έμενε ο Θεός Λόγος? Ο Θεός Λόγος, του οποίου Θεού Λόγου τύπος ήταν ο Ιωσήφ. Γι' αυτό τη Μεγάλη Δευτέρα γιορτάζομαι τη μνήμη του Παγκάλου. Παγκάλος θα πει παν και καλός, περίφημος, του Παγκάλου Ιωσήφ. Καλός θα πει και ωραίος στην αρχαία γλώσσα, αλλά και ωραίος στην ψυχή, ήταν και ωραίος στο σώμα, του Παγκάλου Ιωσήφ. Γιατί έχουμε τη Μεγάλη Δευτέρα τη μνήμη του Αγίου Ιωσήφ? Διότι το τύπος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές παρομοιώσεις, δεν είναι το φεύγω πολύ. Προσέξτε λοιπόν, γιατί έμενε μαζί του? Για να τον φυλάξει εκεί μέσα στη φυλακή, με ανθρώπινα δεδομένα. Γιατί η φυλακή τι ήτανε? Ήτανε φυλακή με ανθρώπινα δεδομένα. Υπήρχαν τα κελιά, ας το πούμε, υπήρχαν οι δεσμοφύλακες, οι κλειδαριές και τα κλειδιά. Με ανθρώπινα δεδομένα ο Θεός Λόγος φυλάττει τον Ιωσήφ για να φύγει από τα χέρια της πετεφρίνας. Διότι ο Θεός Λόγος, θα το πιστέψετε, έβαλε στη φυλακή, αλλά ανεύθυνα. Δεν έφταιγε ο Θεός Λόγος, έφταιγε η γυναίκα του Πετεφρή. Αλλά ο Θεός Λόγος, ας το πούμε, επέτρεψε. Ας το πούμε, ήταν το κατά παραχώρησιν θέλημά του. Ήταν όμως και το κατ' ευδοκίαν, διότι έβαλε ο Θεός Λόγος τον Ιωσήφ μέσα εις τον Λάκκον της φυλακής, για να τον φυλάξει από τη μανία εκείνης της φοβερής γυναίκας του Πετεφρή. Και τον φιλούσε 10 χρόνια. Και όταν ήρθε η ώρα, τον έβγαλε από εκεί. Πότε ήρθε η ώρα? Όταν έγινε 30 ετών. Είναι η όριμος ηλικία. Όριμος γιατί? Για να γίνει αντιβασιλιάς. Για να δείτε, θέλω να σας δείξω τώρα με αυτά που σας λέω, να σας δείξω πως κινείται ο Θεός και οδηγεί τον άνθρωπο πάντοτε σε ό,τι αξίζει, σε ό,τι είναι καλό, σε ό,τι είναι μεγάλο, σε ό,τι είναι μεγάλο. Διότι με τον τρόπο αυτόν ο πιστός σώζεται. Γιατί αγαπά το Θεό, και της αγαπώσει το Θεό, τον Θεόν, συγγνώμη, πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Σε εκείνους που αγαπούν το Θεό, όλα οδηγούν στο αγαθό. Προσέξτε όμως, το αγαθό θα το εκλάβουμε ως το έσχατον αγαθόν, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Άλλο εάν περάσουμε δια πυρός και σιδήρου και ύδατος, αλλά το έσχατον είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Δευτέρα.